Είναι ένα, αυτό ένα, είναι ένα δείγμα για το πώς βλέπει σήμερα ο Έλληνας τους εργαζόμενους στις εφορίες. Δεν ξέρω αν είναι πρόκληση αυτό ή αν είναι κάποια άτυχη στιγμή. Δεν ξέρω να σας απαντήσω σε αυτό. Καταλάβατε. Με συγχωρείτε. Θα βάλετε σήμερα στους Έλληνες φορολογουμένους. Όχι. Δεν φτάνει υπάλληλοι. Άρα μια ψυχολόγητη ενέργεια λέτε εσείς. Μάλιστα. Αυτό είναι. Καταδικαστέα. Καταδικαστέα πάντα. Είναι καταδικαστέο. Είναι πάντα. Δεν είναι καμιά δουλειά η κυρία. Η εφορία είναι άλλο το κράτος και άλλο οι κοπέλες. Δεν έχουν υπάλληλοι καμιά σχέση. Εκεί πάλι για τα μέτρα που επιβάλλονται. Όχι βέβαια. Άλλοι φταίνε και την πληρώνουμε εμείς. Ένα σχόλιο για το περιστατικό το οποίο είχαμε. Κοιτάξτε, χθες είχαμε ένα περιστατικό το οποίο έχετε ενημερωθεί στάλη στην υπροσταμένη της ΔΟΗ μια σφαίρα. Εμείς σαν εργαζόμενοι στις ΔΟΗ έχουμε καταδικάσει και έχουμε επισημάνει πολύ καιρό ότι όλα αυτά τα φορολογικά μέτρα κάποια στιγμή θα ξεσπάσει στις πλάτες όλων και έχουμε φωνάξει επίσης ότι και εμείς σαν εργαζόμενοι δεν εξαιρούμαστε σε τίποτα από όλα αυτά. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος από κανένα να τα βάζει με τους εργαζόμενους και τους εφοριακούς οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν όλα αυτά τα μέτρα. Αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή είναι η δουλειά μας. Μακάρι και εμείς να μπορούσαμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Είμαστε μαζί με όλο τον κόσμο και έχουμε εκφράσει την πολιτική ηγεσία συνεχώς και το φωνάζουμε. Ότι πρέπει να βρεθεί μια άλλη πολιτική και να μην στοχοποιούνται οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η δική μας παράκληση για όλο τον κόσμο. Και εμείς μέσα συμμετέχουμε σε όλα αυτά τα φορολογικά βάρη, δεν εξαιρούμαστε, καλούμαστε δυστυχώς να κάνουμε μια πολύ δύσκολη δουλειά, την οποία ζητάμε από όλους τον κόσμο την κατανόηση. Εχθές με το που άρχισα να ανοίγω την αλληλογραφία, διαπίστωσα ότι μέσα σε αυτήν ήταν ένας φάκελος, ο οποίος φάκελος ήταν ανώνυμος, αλλά επειδή συνηθίζεται να λαμβάνω φακέλους τέτοιους ανώνυμους, λόγω του ότι πολλοί φορολογούμενοι κάνουν καταγγελίες που δεν θέλουν να γίνουν γνωστά τα ονόματά τους, κατά καιρούς έρχονται εδώ ανώνυμοι φάκελοι. Τον άνοιξα λοιπόν και μέσα περιείχε μια επιστολή γραμμένη στον υπολογιστή. Υπέγραφε, συγγνώμη να δω το όνομα, μην κάνω και λάθος, κάτω μια επωνυμία κρατική επανάσταση, γράφανε και 2-3 πράγματα για μένα και για τους εντολείς μου. Και ανοίγοντας λοιπόν το φάκελο, ο οποίος φάκελος ήταν από αυτούς που μέσα έχουν φυσαλίδες για να προστατεύσουν το περιεχόμενο, διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα μικρότερο φακελάκι που είχε κάτι σκληρό μέσα. Υποψιάστηκα λοιπόν με την ψηλάφιση ότι είναι σφαίρα και θεώρησα όπως είναι λογικό να μην το ανοίξω. Ειδοποίησα το διοικητή της ασφάλειας, έστειλε ένα αστυνομικό και παρέλαβε το φάκελο. Το θέμα είναι, βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας, δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Συνέβη μια παράδεκτη κίνηση, καταδικαστέα από το σύνολο του λαού και των εργαζομένων, όπου στάλθηκε διαλληλογραφίας μια σφαίρα με ένα σημείωμα το οποίο λέει μην προχωρήσουν σε κατασχέσεις διότι θα τους βρούμε απέναντι και υπογράφει κριτική επανάσταση. Κριτική επανάσταση έγινε το 1866 για να διώξει τους Τούρκους και να ελευθερωθεί η Κρήτη. Καμία άλλη κριτική επανάσταση δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει καμία πελοποννησιακή ή θεσσαλική. Και δεύτερον, να διευκρινίσουμε κάτι. Το ελληνικό κράτος είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Και μην προσπαθούν κάποιοι να παίζουν με τοπικιστικά χαρακτηριστικά. Δεύτερο, μπορεί τα μέτρα. Όχι μπορεί, σίγουρα τα μέτρα είναι σκληρά, είναι άδικα, είναι αντικοινωνικά και θέλει ανατροπή. Και γι' αυτό οι εργαζόμενοι μέσα από τους φορείς που είναι τα συνδικάτα, μέσα από τους κοινωνικούς φορείς να δώσουμε όλη μία μάχη για να ανατραπούν ή να βελτιωθούν τα όποια μέτρα, διότι είναι πολύ σκληρά, είναι άδικα και πράγματι ο λαός δεν έχει να πληρώσει. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων εμείς οι εργαζόμενοι και πιστεύω και το σύνολο του λαού δεν θα επιτρέψει μια εύνομη πολιτεία να μετατραπεί σε ένα χάος και μια αναρχία όπου ένας να στρέφεται εναντίον του άλλου. Η δημοκρατία
είναι το καλύτερο πολίτευμα, αλλά έχει και κανόνες. Δεν υπήρξε καμία αναστάτωση στο προσωπικό. Το προσωπικό, διότι δεν στρέφεται εναντίον του προσωπικού, στρέφεται εναντίον μιας πολιτικής του Υπουργείου των Οικονομικών, ανεξάρτητα που πηγαίνει στις μονάδες, γιατί δεν νομοθετούν οι υπάλληλοι, νομοθετεί η Βουλή και η Βουλή ψηφίζει τα μνημόνια. Ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ο προϊστάμενος της ΑΔΕ με ενημέρωσε προλίγου, ότι ανοίγοντας εχθές το μεσημέρι ένα φάκελο κρυσταλιζέ, βρήκε μέσα ένα σημείωμα με μια σφαίρα. Το σημείωμα εκείνο το οποίο ήταν απειλητικό, από ό,τι μου είπε, μάλιστα έλεγε ότι εάν λέει πειράξτε ή δεν ξέρω τι την περιουσία εσείς και οι προϊσταμένοι σας, τότε θα κάνετε μαζί μας κάτι τέτοια κτλ. Εμείς εφαρμόζαμε τις διατάξεις του κράτους, εφαρμόζαμε τον νόμο. Εάν παρανομήσουμε, πάμε για παράβαση καθήκοντος. Εάν δεν παρανομήσουμε, απειλούμεθα. Τελικά οι υπάλληλοι είναι τρομοκρατημένοι, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ειλικρινά, εμείς δεν διαμορφώνουμε πολιτικές. Εμείς δεν ψηφίζουμε νόμους. Εμείς εφαρμόζουμε νόμους. Και προσπαθούμε ειλικρινά όσο μπορούμε αυτοί οι νόμοι να είναι πιο ελαφρύτεροι όσον αφορά τους πολίτες. Όσο πολύ, όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Δυστυχώς, από ό,τι πληροφορήθηκα προλίγου και στον Άγιο Νικόλαο ευρέθηκε και στα Χανιά. Δηλαδή, εγώ έδωσα κάτω εντολή στην ελληνογραφία να μην ανοιχθεί φάκελος τέτοιος, να έρθει στο γραφείο μου. Μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει φάκελο. Αλλά όμως, ξαναλέω, είμαστε υπάλληλοι του κράτους. Δεν μπορούμε να μην εφαρμόσουμε τους νόμους. Θέλουμε βέβαια μία στήριξη και εμείς και από το κράτος, το ίδιο το κράτος το οποίο μας εντέλει, μας διατάζει να εισπράττουμε τους φόρους και να εφαρμόζουμε τους νόμους που ψηφίζουν στη Βουλή, αλλά και από την κοινωνία θέλουμε στήριξη, διότι και η κοινωνία πρέπει να καταλάβει, όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε, ότι και εμείς είμαστε πολίτες. Έτσι. Και πληρώνουμε και εμείς τα πάντα. Δεν είμαστε εμείς ότι δεν πληρώνουμε. Αλλά εγώ, άμα δεν εφαρμόσω τους νόμους, ξαναλέω, με τον καινούριο νόμο βλέπετε ότι παράβαση καθήκοντος. Η παράβαση καθήκοντος είναι απόλυση. Είμαστε σε μια απόγνωση.